Εσείς δεν ήσασταν, κύριοι, κυβέρνηση τόσα χρόνια. Κυβερνήσεις. Και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία εσείς δεν κυβερνούσατε. Πώς διαμορφώθηκε αυτή η κατάσταση? Ξαφνικά προέκυψε το ζήτημα της υγείας. Και δεν είναι μόνο, είναι συνολικά το θέμα της υγείας. Και δεν είναι μόνο το θέμα του νοσοκομείου Ναυπλίου. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα σε ολόκληρη την Ελλάδα? Ποια είναι η κατάσταση σε ολόκληρη την Ελλάδα? Εδώ και χρόνια γίνονται κινητοποιήσεις από τα νοσοκομεία, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί εσείς τα υπογράψατε, εσείς τα υλοποιήσατε, εσείς φτάσατε τον κόσμο σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Από πού έρχονται οι κατευθύνσεις για την υγεία, στην πολιτική της υγείας? Αποφασίζουμε μόνοι μας? Από όπου έρχονται και για όλα τα υπόλοιπα θέματα? Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς τα αξιολογεί? Με το όφελος και κόστος. Είναι κόστος λοιπόν η υγεία του λαού. Είναι κόστος και πρέπει να σταματήσει το κόστος και πρέπει να υπάρχει όφελος. Και για ποιους θα υπάρχει όφελος? Για αυτούς που δουλεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για αυτούς που συστάθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών, όπως μας κοροϊδεύανε και μας κοροϊδεύουνε. Είναι ένωση των λίγων, των ισχυρών, αυτών που βάζουν πόδι σε κάθε χώρα και εκμεταλλεύονται τον πλούτο και τα πάντα. Έγινε λοιπόν η υγεία επιχειρηματικό κέρδος. Γι' αυτό τι έκαναν? Τι λέει οι βασικοί άξονες, ποιοι είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Στους επιχειρηματίες λοιπόν, και να μην έχουμε κόστος. Άρα θα συρρυκνωθούν τα δημόσια νοσοκομεία, η δημόσια υγεία γενικότερα, οι δημόσιες δομές υγείας. Πώς λειτουργούν τόσα χρόνια τα νοσοκομεία? Και το ξαναλέω, τη γνωρίζετε πρώτα και καλύτερα εσείς την κατάσταση, τη γνωρίζει όμως και τη νιώθει στο πετσί του όλος ο κοσμάκης. Αυτός που υποφέρει, αυτός που μοχθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ να τα φέρει βόλτα. Και επειδή εκπροσωπώ και τις γυναίκες από την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, δεν υπάρχει καμία μέρημνα για τη γυναίκα που έχει και ιδιαίτερες ανάγκες ο οργανισμός της. Γιατί πολύ καλά ξέρετε ότι η γυναίκα φέρνει στον κόσμο παιδί. Φέρνει τη ζωή στον κόσμο. Άρα έχει αυξημένες ανάγκες. Η μητρότητα είναι αποκλειστικά ατομική υπόθεση. Γιατί δεν κάνουν σήμερα τα νέα ζευγάρια οικογένεια? Γιατί φοβούνται να κάνουν οικογένεια? Γιατί δεν τα βγάζουν πέρα? Και πώς να τα βγάλουν με όλα αυτά που υπογράψατε και με όλα αυτά που νιώθουμε στο πετσί μας και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε πουθενά? Να πληρώνουμε φόρους, να πληρώνουμε χαράτσια, να μας παίρνετε τα σπίτια, να γίνονται πληστηριασμοί και απ' την άλλη να χρηματοδοτείτε τους τραπεζίτες με ζεστό χρήμα. Γιατί δεν τα δίνετε απευθείας στο λαό, κύριε Γκιόλα της κυβέρνησης? Απευθείας στο λαό που τα έχει ανάγκη. Είναι ανάγκη μέσω τραπεζών να τα πάρουμε. Τι αντιμετωπίζει σήμερα ένα ζευγάρι που καταφεύγει στην ιατρική υποβοήθηση για γονιμοποίηση? Εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια το χρόνο βγάζουν οι ιδιώτες από αυτή την υπόθεση. Ατέλειωτος πόνος, ατέλειωτη ταλαιπωρία για αυτά τα ζευγάρια. Καμία βοήθεια, καμία απολύτως. Γιατί λοιπόν, όχι ωραία, περιμένετε. Όπως άκουσα έτσι θα ακούστε. Γιατί φτιάχτηκε ο αγωγός σε μια νύχτα, αυτός που περνάει βουνά και λαγκάδια και που άμα μας λέγανε ότι θα περάσει από εκεί θα μας φαίνονταν απίστευτο, απίθανο. Γιατί δεν είναι για τις ανάγκες του λαού. Γιατί είναι για τη Μεγαλόπολη, για την Τρίπολη. Γιατί δεν φτιάχνονται νοσοκομεία? Γιατί δεν διαθέτουν χρήματα? Πόσα λοιπόν χρήματα κόπηκαν το 2018? 65 εκατομμύρια από την υγεία. 415 εκατομμύρια μειώθηκαν από το 2017 μέχρι το 2019.
νοσοκομεία που δεν έγινε ούτε μία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού μέσα στο 2018. Ούτε μία σε δημόσιο νοσοκομείο. Πώς λειτουργούν? Με ελλείψεις, με τραγικές συνέπειες για τον κόσμο που περιμένει στις ουρές, που υφίσταται απίστευτη ταλαιπωρία, που δεν επαρκούν τα κρεβάτια, στις λίστες αναμονής χρόνια, που κόβονται από καρκινοπαθείς μέχρι και καρκινοπαθείς. Περιμένουν στις λίστες μέχρι να πεθάνουν δηλαδή. Σήμερα άμα δεν έχεις χρήματα να πληρώσεις, είσαι καταδικασμένος να πεθάνεις. Και μιλάμε για τον απλό τον κόσμο, για αυτόν που σας είπα πριν, και όχι για τους λίγους και τους ισχυρούς. Αυτοί έχουν τη δυνατότητα να πάνε στα ιδιωτικά, να πάνε όπου θέλουν. Ο Κοσμάκης υποφέρει. Λοιπόν, δεν είναι θέμα άργους και ναυπλίου. Το ζήτημα είναι συνολικά το θέμα της υγείας. Στο άργους και στο ναύπλιο πρέπει να φτιαχτεί ένα νοσοκομείο. Πού βρισκόμαστε σήμερα το 2019 με τέτοια πρόοδο που οι ίδιοι μας τα λένε, τα επίσημα στοιχεία, στην επιστήμη, στην τεχνολογία, παντού όπου και να γυρίσεις υπάρχει πρόοδος τεράστια. Γιατί λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε σήμερα αυτό το ελάχιστο, την υγεία μας, γιατί δεν μπορούμε να το έχουμε? Γιατί δεν δίνουν λεφτά γι' αυτό και τα δίνουν στους ιδιώτες? Γι' αυτό ξεφύτρωσαν σε όλη την Ελλάδα ιδιωτικές κλινικές. Δεν μας στέλνουν και ζωντανούς. Καλύτερα να πεθάνουν, η οικονομία θα πεθάνει. Άκουσαν για τα όρια ηλικίας. Μισό λεπτό. Πήγαν για τα όρια ηλικίας και των γυναικών στα 67 και βάλε. Γιατί με τόση. Έχουν άμεση σχέση αυτά. Δεν είναι γενική πολιτική. Λοιπόν, ένα ενιαίο νοσοκομείο, πλήρως εξοπλισμένο, που να μπαίνεις μέσα και να γίνεσαι καλά, να μην υπάρχει, να είναι με μόνιμους γιατρούς, με προσωπικό, με μόνιμες σχέσεις εργασίας, και όχι με τρίωρα και με τετράωρα, και όχι με ειδικευόμενους γιατρούς. Δεν υπάρχει ούτε ένας ειδικευόμενος. Γιατί δεν πληρώνουν, γι' αυτό. Πώς θα κάτσουν, γι' αυτό θέλουν.